Η πρώτη προσπάθεια όμως είναι, σημάδεψε αέρα, ο Γκίστα ανοίγει το ρυθμό, τελειώνει στην απέναντι φάση με γκολ φάουλ την πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού που ήταν προσωπικό του δημιούργημα. Κατά μήκος του γηπέδου, παίρνοντας το φάουλ από τον συμπατριώτη του. Και τώρα ο Νέλσον, Γκίστ στο jump shoot, 5 πόντια από τον Παναθηναϊκό, 5 πόντια από τον Γκίστ. Σλότερ βγήκε από τα screen και σκόραρε κάνοντας το 7-0. Παναθηναϊκός σε μια εν γέννη πολύ καλή παρουσία. Στο μεταξύ ο Παναθηναϊκός ανεβάζει τη διαφορά στους 3. Η ομάδα του ΠΑΟΚ το 2010 πήρε το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα, για την τελευταία της εμφάνιση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Είχε πάρει μεταγραφή για τη Ρωσία και την Αστάνα. Ο Γκίστ συνεχίζει το προσωπικό του σοου. Φτάνει τους 7 πόντους. Παρά λίγο να πάρει προβάδισμα ο Κόρυβος, ήταν η δεύτερη σχετική του ευκαιρία που δεν την ολοκλήρωσε όμως. Ο Παναθηναϊκός ξέρει να τιμωρεί κάθε μικρό ή μεγάλο λάθος από τους παίχτες της δεύτερης κοινότητας. Λαουάλ χαμηλά, γκολ φάουλ, ναι. Από τον Γκάνι Λαουάλ που... ποιος νωρίτερα είχε κάνει και ένα φάουλ στον Διαμαντίδη. Βασίλεβιτς χαμηλά στον Τέρνερ, πολύ καλή βοήθεια από τον Φώτση στην πλευρά ακριβώς που γύριζε ο Τέρνερ, στην απέναντι πλευρά ξεδιπλώνεται ο εθνιδιασμός του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός μάζεψε ένα αμυντικό rebound, πήγε να κάνει τη φάση του αγώνα ο Γκίστ με ένα ανάποδο αλλιούπ κάρφωμα, τελικά ο Παναθηναϊκός σκόραρε. Σλότερ, άλλος ένας καλός σκόρερ, το τρίποντο του Σλότερ είναι το πρώτο. 10 μαζί με τον Γκίστ είναι η πρώτη σκόρερ του παιχνιδιού. Ο Σλότερ τους πλησιάζει. Παναθηναϊκός σε ανοιχτό γήπεδο, Νέλσον στον εφνιδιασμό. Αμέσως time out από τον Χάρη Μαρκόπουλο. Καλύτερη. Μεγαλύτερη για τον Παναθηναϊκό απόψε το σύν 7 στο ξεκίνημα, το 7-0. Έκτοτε δεν μπόρεσε να την προσπεράσει. Τώρα τα στατιστικά των δύο ομάδων μοιάζουν με καρμπών. Εδώ ο Παναθηναϊκός πάντως κερδίζει μια παραπάνω κατοχή από το κλέψιμο. Ο Μποχωρίδης τη μετατρέπει σε καλάθι. 3. Ο Λαουάλ ψηλά, η μπάλα στα χέρια του Νέλσον. Εντυπωσιακό μπλοκ από τους παίκτες του Κόρυβου. Αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός θα βρει τον τρόπο να σκοράρει. Τον Μπάουερς, Διαμαντίδης. Ποστάρει τον Μάρσαλ, 41-29. Μπάουερς γυρίζει πολύ όμορφα, αλλά και τον περίμενε ο Λαουάλ για να τον φιλοδωρήσει με ένα μεγαλοπρεπέ στοπ και κατά τον μπασκετικός λεγόμενο να σβήσει τα φώτα. Παπάς στη διείσδυση, 43-29. 862 εισιτήρια τη φετινή περίοδο. Οι άλλοι μετρούν οι σερβ 14-8-70. Πόσο για το time out, ξεκούρασέ με. Πολύ ωραία λοιπόν, Λαουάλ κάρφωσε στο καλάθι του Κορύβου. 45-29 έχει ξεφύγει η διαφορά. Ζήτησε μεγαλύτερη πίεση. Ρομποκή σκοράρει για 3. Μεγαλύτερη πίεση στην μπάλα. 48-32. Διαμαντίδης μπορεί να μην παίρνει εκείνο το rebound που περιμένουμε, αλλά πασάρει και συνεχίζει να γράφει assist στο ενεργητικό του. Ο Λαουάλ γνωρίζει την ευκαιρία. Εδώ λοιπόν το rebound του Διαμαντίδη. Να το, με το οποίο γίνεται ο πρώτος αμυντικός rebounder στην ιστορία της Basket League. Το κοντέρ άρχισε να γράφει στις 22 Δεκεμβρίου του 1999. Τότε Παπάς, Χαραλαμπόπουλος από την κορυφή για 3. Πιο ψηλά από όλους ο Λούτζης μαζεύει το επιθετικό rebound και τελειώνει τη φάση αποσπώντας μπόλικο χειροκρότημα. Τώρα πια δεν υπάρχει λόγος να... για καθυστερήσεις που λένε. Ο Χαραλαμπόπουλος τρέχει το γήπεδο, ο Λούτζης, Μποχωρίδης, ο Παπάς μια προσποίηση στο Χαραλαμπόπουλο, αυτός από τη γωνία για 3, 58-38 από το σούτ τριών πόντων του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Ένα pick and roll με το Ρούμπιο και σε ό,τι αφορά στην άμυνα, επειδή τώρα ξεκίνησε το δεκάλεπτο και έχουν περιθώριο να δώσει η ομάδα του φάουλ, να παίξουν όσο πιο σκληρή άμυνα μπορούν. Και... Παπάς, το τελείωμα από τον Νίκο Παπά. Τάκος χωρίς καν να σηκωθεί από το έδαφος, μαζεύει το rebound. Παίχτες του Παναθηναϊκού στον ευνηδιασμό, τελείωμα από τον Λούτζι που πάει στους 6 πόντους. Παούλ, δείτε εδώ πάλι. Λούτζι στον Παπά.
ξανά Λούτζης, το τελείωμα. Αλλά αυτός είναι βετεράνος, ξέρει ότι ο Κόρυβος τον πληρώνει για να σκοράρει τρίποντα σε άλλα παιχνίδια, όχι σε αυτό. Στο Διαμαντάκο στο επιθετικό rebound, εναντίον όλων, καλάθι και φάουλ. Και ο Νεαρός από την Σπάρτη θα εκτελέσει και μία βολή. Ξεκίνησε με μία ώρα διαφορά. Προηγείται 23-19 της Δράμας. Εδώ ο Διαμαντάκος φιλοδωρεί με ένα μεγαλοπρεπέστευο στόπ τον Ρούμπιο. Έχει το λόγο. Είχε τα νευράκια το κύριος Μαρκόπουλος, έκανε τις παρατηρήσεις τους παίκτες. Με αντίπαλο τη Δράμα, η διαφορά του ενός πόντου θα παραμείνει, αφήνοντας ανοιχτούς τους λογαριασμούς για το ντέρμπι. Παπάς στο μεταξύ σκόραρε. Το βάλει ο Κόρυβος στο transition, ο Παπαπέτρου δοκίμασε ένα σου τριών πόντων. Ούτε αυτό βρήκε στόχο. Τελικό αποτέλεσμα στο ΑΚΑ 79-64. Ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει μία ακόμη αναμενόμενη νίκη στο πρωτάθλημα.